σήμερα έχουμε το πρώτο πρόγραμμα αγώνα. Αγώνα. Το πρώτο πρόγραμμα θα δείτε. Τα έχω κάνει πάνω μου. Αλήθεια, έχω αγχωθεί. Ο κάμεραμάν μου είναι διαφορετικός από τις άλλες φορές. Δεν ξέρω γιατί. Συνήθως είμαι χαμογελαστός. Τώρα έχει κάτι φάτσα μου. Προπονητή. Ο χαρακτήρας θέλει να τον σηκώσω, να κάνει πρόγραμμα.
αγόρια. Πολύ καλά. Τι τι λες? Ο Άραβας. Ο Αλχαμπίπι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Άλλοι άνθρωποι. Πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί στην προπόνηση. Δηλαδή... Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί... Γιατί... Γιατί θα χτυπήσουμε. Ναι. Επίσης, εγώ είμαι λίγο στεναχωρημένος. Γιατί η Βασιλική μιλούσε και δεν μου έχει φτιάξει ακόμα το βραχιολάκι. Δίγρη. Τι λες? Πονάω. Πεινάω. Εγώ πονάω. Εγώ εδώ. Πεινάω. Εδώ. Εγώ εδώ. Πάμε ρε. Πάμε ρε Τζόρτζ. Πάμε ρε φακές. Πάμε οι φακές. Φακές. Ναι. Yeah. Έλα. Παιδιά, σήμερα παρακολουθήσατε μία προπόνηση. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Δεν είναι όπως στα challenge, δεν είναι όπως είναι στα υπόλοιπα βίντεο που κάνουμε. Είμαστε τρεις εβδομάδες πριν αναχωρήσουμε για το ευρωπαϊκό. Η προπόνηση ήταν μοντελική. Είναι μία προσπάθεια να κάνουμε τα προγράμματα που θα παρουσιάσουμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σαν ομάδα. Εδώ βλέπετε τους τρεις από τους πέντε που θα αγωνιστούν. Ένας, δύο, τρεις. Και εγώ θα αγωνιστώ. Μην με βλέπετε με τον πάγο. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό. Οι άλλοι δύο έχουν φύγει. Ο Βλάσης ο Μάρας είναι σχεδόν έτοιμος. Ο Ηλιόπουλος είχε ένα πρόβλημα με ένα άσχημο πονοκέφαλο και εξαφανίστηκε. Πήρε ένα Πανατόλ και έφυγε. Εγώ δεν γελάω. Συγγνώμη. Παιδιά, ο Λευτέρης σήμερα έκανε το πρώτο του πρόγραμμα για το ευρωπαϊκό. Εξαιρετικό. Το πρώτο έτσι, πρόγραμμα. Δεν είναι αυτό που θα δείτε στις 13 Αυγούστου, αλλά είναι μια πολύ καλή αρχή. Καθώς τους τελευταίους 6 μήνες έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με ένα τραυματισμό στον ώμο μου και έχω ταλαιπωρήσει και τους πάντες γύρω μου. Δεν πιστεύω να σας έχω κουράσει επειδή πονάω. Όχι ρε, όσο πατάει ο ελέφαντας. Ο ελέφαντας. Εσύ? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι. Είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ να μιλήσω αυτός. Γαλάκτος στο έδαφος. Έχει γαλακτός και εγκέφαλος. Τα παιδιά είναι πανέτοιμα, αγωνίστηκαν και στους Μεσογειακούς Αγώνες. Θα σας βάλουμε, ελπίζουμε, σύντομα και κάποια βίντεο από τους Μεσογειακούς Αγώνες, καθώς δεν μεταδόθηκαν. Μην ρωτήσετε γιατί. Γιατί εν όργαν είναι πολύ δημοφιλές άθλημα και μεταδίδεται παντού. Δεν μεταδίδεται. Αλλά εμείς θα το κάνουμε να μεταδοθεί. Θα το κάνουμε να μεταδοθεί, θα διαδώσουμε αυτό το άθλημα. Θα διαδοθεί λοιπόν το άθλημα, θα το καταφέρουμε να το κάνουμε δημοφιλές και λαοφιλές και όλα τα καλά. Τα παιδιά δεν ξέρω τι θέλουν να δηλώσουν, είναι το βίντεο, από το βίντεο training θα το ονομάσουμε. Training before European, road to European Championship. Road to coffee. Είπα και ένα αστείο, εντάξει. Τι ακριβώς είναι η road to coffee? Τίποτα, έτσι το είπα. Λέει, κακό είναι. Λέει road to coffee. Κακό. Και πάμε για καφέ στο ευρωπαϊκό, αυτό εννοείς? Όχι, δεν εννοώ για το ευρωπαϊκό. Αλλά πού? Road to coffee now. Να πω κάτι ακόμη. Γράφεται σε πολλά βίντεο δύο πράγματα. Ότι τα βίντεο που κάνουμε μοιάζουν με τον φίλο μου τον Neil Wilson. Με τα βίντεο του Neil Wilson. Θέλω να πω κάτι στο φίλο μου τον Neil Wilson. My friend Neil, I'm very inspired from your videos and I have take a lot of ideas. I admire you and you know me, we are friends, we are teammates, so I hope that you don't have any problem that I'm trying to do more famous the sport in Greece. Keep going. Σαν εμένα μιλάει κλειδά. Ναι, περίπου. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι... Ναι, the second thing is that ο Γιώργος... George. George
ο χαρακτήριστος, ο Yuri Boyka, που όλοι τον λένε Yuri Boyka. Ναι, όντως μοιάζει με τον Yuri Boyka, απλώς δεν έχετε παρατηρήσει κάτι. Είναι καλύτερος από τον Yuri Boyka. Ναι, για δείτε. Συμπεριχέ. Όχι. Αυτά λοιπόν τα νέα μας. Θέλω να πείτε κι εσείς κάτι για το ευρωπαϊκό. Μία δήλωση. Yuri, Boyka. I'm Yuri and για το ευρωπαϊκό, παιδιά. Κλείστον. Θα έχουν προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά με τους προπονητές μας και πάμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και εγώ και ο Αντωνάκης και όλη η ομάδα. Σίγουρα. Ο Λευτέρης είναι ψηλά πολύ και θα παραμείνει ψηλά για πολύ καιρό. Για πολλά χρόνια ακόμα, το ελπίζουμε. Yes, of course. Μπορώ να το πω και στα αγγλικά, άμα θέλεις. Όχι, δεν θέλουμε. Τον Αντώνη θέλουμε να ακούσουμε. Μια... Θα μας δείτε σε αυτό το ευρωπαϊκό καλύτερη από το προηγούμενο, σίγουρα. Είμαστε πανέτοιμοι. Πολύ σημαντικό αυτό που λένε τα παιδιά. Είμαστε μια δυνατή ομάδα, είμαστε ενωμένη ομάδα. Είμαστε όλοι φίλοι μεταξύ μας. Πάμε δυνατά ομαδικά για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε ομαδικό και σε ατομικό επίπεδο. Εγώ πάω να διεκδικήσω τον 4ο τίτλο σειρά και θα το κάνω. Και πάμε δυνατά. Πονάμε. Δεν πονάμε. Δεν πονάμε. Και εγώ πονάω. Αλλά εγώ πάω για θεραπεία γιατί πονάω. Εγώ τελείωσα τη θεραπεία και πάω να ξαπίσω στον καναπέ μέχρι την επόμενη προπόνηση. Γεια σας. Μην ξεχάσετε. Να κάνετε subscribe, να κάνετε τα σχόλια και στο επόμενο βίντεο έχουμε Q&A. Θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις, γράψτε από κάτω όλα στα σχόλια και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε μια προπόνηση εν ώψη ευρωπαϊκού. Ελάτε κοντά. Είμαστε κοντά. Περιμένουμε τις ερωτήσεις σας, περιμένετε τις απαντήσεις μας. Θα τα απαντήσουμε όλα. Όλοι. Γεια χαρά σε όλους. Γεια χαρά. Done. Αυτό πήγε σε... Sorry, φίλε. Sorry. Μη σκούζει. Βάου. Φύγε μπορούμε να πάρουμε στα χέρια μας το κανάλι, πιστεύω. Ναι, εντάξει, παιδιά. Τώρα που φύγε μπορούμε. Αυτός ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Με κραζί. Τι κάνει, με κραζί. Εμένα ρε. Του ρίχνω 10 χρόνια ρε. Γεια.